βουλευτή με την ΕΔΕ. Καλημέρα, Θεά μου. Καλή σας μέρα. Και από τη Δημοκρατική Παράταξη, τη ΔΥΠΑ, τον κύριο Λευτέρη Δημητρίου. Αγαπητέ κύριε Δημητρίου, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Να είστε καλά. Σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την Θεά. Είστε σε μια περίοδο, τελειώνει η προεκλογική περίοδος. Δημοσκοπήσεις τελευταίες θα έρθουν μέσα στις επόμενες μέρες. Δείχνουν ότι υπάρχει έτσι μία έδρα γέκτη η οποία παίζεται από εσάς και από το ΕΛΑΜ κυρίως. Πού πιστεύεις θα κρυθεί, πού πιστεύεις θα είναι, θα κάτσει η μπίλια στο τέλος και γιατί? Πιστεύω ότι την έδρα θα επανεκλέξουμε ευρωβουλευτή. Mm-hmm. Η μπίλια θα κάτσει στην ΕΔΕΚ. Δια το λόγο ότι δεν μπορεί να συγκριθεί ένα κόμμα με 50 χρόνια ιστορία με ένα νεοφερμένο και μάλιστα τόσο ακραίο κόμμα όπως είναι το ΕΛΑ. Ο κόσμος δε, αυτό που παίρνουμε από τον κόσμο, από τον παλμό, μέσα από την προεκλογική εκστρατεία, Ανδρέα, είναι ότι κάθε δημοκρατικός άνθρωπος, ασχέτα με το σε ποιο χώρο να ανήκει. Η ιστορία της ΕΔΕΚ στηρίζει... δεν νομίζω να μπορεί να την αμφισβητήσει τώρα κανένας και την προσφορά της στον τόπο. Αυτό δεν το συζητάμε. Λέω, κάθε δημοκρατικός άνθρωπος αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική είναι η πανεκλογή έδρας της ΕΔΕΚ και στηρίζει το ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ. Μάλιστα. Πολλά άτομα ακόμα που ανήκουν και σε άλλους κομματικούς χώρους και θα στηρίξουν. Άρα λες ότι μέχρι το τέλος, όσον αφορά και τη Σπύρος, θα είναι μεγαλύτερη και θα φτάσει εκεί που θέλετε, ώστε να πάρει την έδρα. Θα πάρουμε την έδρα. Να πάω στον κύριο Δημητρίου. Γιατί κάποιος να ψηφίσει Δημοκρατική Παράταξη, κύριε Δημητρίου? Θα πρέπει κάποιος να ψηφίσει Δημοκρατική Παράταξη, διότι η Δημοκρατική Παράταξη είναι το νέο κόμμα σε αυτές τις ευρωεκλογές. Είναι το κόμμα που εμπνέει εμπιστοσύνη, διότι κυρίως αποτελείται από νέους ανθρώπους. Και η Δημοκρατική Παράταξη έχει πρόγραμμα σχετικά με τις ευρωεκλογές και με το ευρωπαϊκό όραμα. Να ρωτήσω κάτι, για εσάς τι θα ήταν επιτυχία σαν ΔΥΠΑ, όχι σαν Δημητρίου? Κοιτάξτε, επειδή σχολιάσατε προηγουμένως και τις δημοσκοπήσεις, εγώ πιστεύω ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Σαφέστατα. Και ίσως κάποιοι βιάζονται να βγάλουν αποτελέσματα και είναι πρόωρο αυτό το οποίο λένε και είναι ο κυρίαρχος λαός αυτός ο οποίος θα αποφασίσει. Εμείς κατέβηκαμε σε αυτές τις εκλογές και είναι αυτονόητο ότι στόχος μας είναι η έδρα και θα παλέψουμε για να πάρουμε την έκτη έδρα και γι' αυτό δίνουμε τη μάχη μας. Εσείς έχετε και ρίζες πατριωτικές εκεί, έτσι? Σίγουρα. Βόρεια Ήπειρο. Σίγουρα, ναι. Εγώ κατεβαίνω με το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Παράταξης ως αριστίνδυν υποψήφιος και κατεβαίνω με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Δικτύου Οικουμενικού Ελληνισμού Μεγάλη Ελλάδα και φτιάξαμε αυτό το δίκτυο διότι από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς οι περισσότεροι Έλληνες βρίσκονται εκτός Ελλάδος με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη διάχυση της πληροφορίας έχουμε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε δυνάμεις του ελληνισμού εκτός Ελλάδος που είναι και πάρα πολλές. Η έννοια του Οικουμενικού Ελληνισμού και της Μεγάλης Ελλάδος είναι ως εξής. Εμείς θεωρούμε ότι όπου χτυπά ελληνική καρδιά, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης, είναι Μεγάλη Ελλάδα. Είτε είναι στη Βόρεια Ήπειρο, είτε είναι στην Κύπρο, σωστό, είτε είναι στη Νέα Υόρκη, είτε είναι στη Μελβούρνη, είτε είναι στην Τεφλίδα και παντού. Όλοι. Πρέπει να συμφωνούμε όλοι οι Έλληνες σε αυτό που λέτε. Να πάω στη Θεά την Νικολάου, ακτιβίστρια. Πες μου λιγάκι, επειδή καλή Ευρώπη και καλά κάνουμε και τα κουβεντιάζουμε και καλά κάνουμε να είμαστε δυνατοί στην Ευρώπη με δυνατή φωνή, όμως τα προβλήματα εδώ παραμένουν, έτσι. Έχουμε το κίνημα των αστέγων εκεί, οι αστέγοι μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, δεν έχουμε το κοινωνικό κράτος που θα θέλαμε προφανώς. Πού πιστεύεις, ποια είναι σημεία που έχουν να κάνουν με Ευρώπη και εμάς που πρέπει να βελτιώσουμε τόσο ώστε να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής? Ωραία. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος, αγαπητέ Ανδρέα, που εγώ έχω βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η δικιά μου υποψηφιότητα επικεντρώνεται αυτόν καθεαυτό στην κοινωνική ευημερία, στη δημιουργία κοινωνικής πολιτικής. Δυστυχώς η κοινωνική πολιτική ήταν και είναι ανύπαρκτη. Σε καιρούς όμως ευμάρειας αυτό δεν φαινόταν. Ναι. Τώρα έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Και δεν είναι μόνο η αστέγη, αγαπητέ Ανδρέα. Είχα παρευρεθεί το περασμένο Σάββατο σε μια συγκέντρωση η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία διαφόρων κινημάτων. Κινήματα τα οποία αναγκάστηκαν να δημιουργηθούν για να στηρίξουν ευπαθείς ομάδες και ο κόσμος ο οποίος πραγματικά ταλαιπωρείται.
Έχουμε τους άστεγους. Το είχαμε συζητήσει προπολού. Έχουμε τους μονογονείς. Είναι οι άνεργοι. Είναι οι εκποιήσεις. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Δηλαδή, έχουμε καταχρεώσει το κράτος για να καυχόμαστε ένα success story, το οποίο είναι ανύπαρκτο. Ναι. Οι πολίτες, ψυγεία άδεια, Ανδρέα. Συνταξιούχοι, οι οποίοι περνούν συντάξεις πείνας. Όλα αυτά πρέπει επιτέλους να μπουν κάτω από την ομπρέλα και τη δημιουργία μιας κοινωνικής πολιτικής που στόχο θα έχει την ευημερία των πολιτών και άτομα τα οποία θα αντιπροσωπεύουν τους πολίτες και όχι τα κεφάλαια και τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Μάλιστα, σωστό. Καιρός να ανατραπεί, σωστό. Διότι η κοινωνική πολιτική θα δώσει την ευχέρεια να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν όλοι οι παρακάτω πυλώνες. Αν δεν υπάρχει ευμάρεια και κοινωνική πολιτική και στήριξη στους πολίτες, όπως είναι πάρα ναι. πολλές οι ευπαθείς ομάδες, τότε λυπούμε. Σε ποιον κράτος. Σωστό. Είναι σωστά τα ερωτήματα που βάζεις. Να πάω στο υπάρχουν, κύριο... αν μου επιτρέπετε ναι, ακόμα ένα λεπτούδάκι, όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, υπάρχουν πολλά σχέδια, τα οποία ποτέ δεν έχουμε να απορροφήσει. Και ένα παράδειγμα, ναι, είναι οι άστεγοι. Θα μπορούσε ναι. να υπάρχει κοινωνική πολιτική θα, γύρω από το θέμα των αστέγων. Οφείλεται. Εδώ νομίζω μπαίνει θέμα ευρύτερη στεγαστική πολιτική του κράτου. Η οποία επίση είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό και να συμπληρώσω κι εγώ, έχει δίκιο η κυρία Νικολάου, διότι η Ευρώπη των λαών και των εθνών, όπω την οραματίστηκαν οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί ηγέτε, έχει χάσει το δρόμο τη και το όραμά τη και έχει μετατραπεί σε Ευρώπη των τραπεζών, των μισιών και Ευρώπη μια ελίτ, η οποία αποφασίζει για τα πάντα. Ναι. Και γι' αυτό, κύριε Δημητρόπουλε, σήμερα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα και τις προκλήσεις. Είναι από λάθος χειρισμούς που κάνανε οι Ευρωπαίοι ηγέτες και όθησαν τον κόσμο στα άκρα και αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα σήμερα. Να ρωτήσω, κύριε Δημητρίου, κάτι. Επειδή είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο ευρωπαϊκών ευρωεκλογών, τι πιστεύετε ως μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για την Ευρώπη, το νούμερο ένα πρόβλημα της Ευρώπης? Κοιτάξτε, σήμερα η Ευρώπη αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ανεργίας, το πρόβλημα της μετανάστευσης, προβλήματα τρομοκρατίας, το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, πρόβλημα συνοχής, πρόβλημα προσανατολισμού. Έχει χάσει, αν θέλετε, τον μπούσουλα η Ευρώπη. Πρέπει να ξαναβρει το δρόμο της. Η Ευρώπη, αν θέλετε, έχει και πρόβλημα ηγεσίας. Για μένα πρέπει να αναθεωρήσει και να βελτιώσει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να άρει τις κυρώσεις προς τη Ρωσική Ομοσπονδία και να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία, η οποία συμπεριφέρεται αυτό στην περιοχή ως ταραξίας. Πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό ή θα είναι μόνο μια ρητορική έτσι μαζί μας αλληλεγγύη και τίποτα άλλο? Κοιτάξτε, πρέπει η Ευρώπη να κάνει τα επόμενα βήματα, διότι δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία και να δημιουργεί προβλήματα στις χώρες του Νότου όσον αφορά τις εξαγωγές και να προωθεί τις εξαγωγές των τουρκικών προϊόντων στη ρωσική αγορά. Και απ' την άλλη, ενώ η Τουρκία παραβιάζει τα σύνορα της Ευρώπης, διότι η εδαφική ακαιρεότητα της Κύπρου και της Ελλάδος, που παραβιάζεται καθημερινώς και τα χωρικά ύδατα, είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Βλέπουμε ότι έγινε δεύτερη και τρίτη εισβολή στην ΑΟΣ της Κύπρου και δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο με δηλώσεις. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει ξεκάθαρα μηνύματα στην Τουρκία και όχι μόνο με δηλώσεις. Θα πρέπει να προχωρήσουν σε κυρώσεις, βεβαίως. Να ρωτήσω τη Θέα, την Νικολάου, το γεγονός ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση του ευρωπαϊκού γίγνεσθε από εθνικιστικά κινήματα που φαίνεται ότι θα έχουν έτσι ένα σοβαρό κομμάτι μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό πιστεύεις είναι κίνδυνος για την Ευρώπη? Ναι, σίγουρα. Ευρώπη των λαών, τη Ευρώπη δημοκρατίας, όλα αυτά. Σίγουρα είναι κίνδυνος. Τώρα πώς αναπτύχθησαν αυτά τα... Γιατί, ναι, γιατί, αυτές οι τάσεις. Η ευρωπαϊκή λιτότητα έχει δημιουργήσει μια οικονομική δυσχέρεια στους λαούς της Ευρώπης. Πράγμα το οποίο βιώνουμε και εμείς στην Κύπρο. Ο κόσμος ο οποίος ταλαιπωρείται, υποφέρει από αυτήν την οικονομική δυσχέρεια, ψάχνει τρόπους να καταπιαστεί. Ψάχνει ευκαιρίες
και κόμματα τα οποία θα τον αντιπροσωπεύσουν, νομίζω ότι θα τον αντιπροσωπεύσουν προς το δικό του καλό. Αυτόν εκμεταλλεύεται και η ακροδεξιά. Εξού και η αύξηση της τάσης της ακροδεξιάς. Λέτε ότι με λαϊκίστικο τρόπο προσεγγίζει τις αδυναμίες του κράτους και λέει αυτά που θέλει να ακούσει ο κάθε ακροατής. Μάλιστα, ή δείχνει ότι είναι εκεί πρόθυμος να βοηθήσει, να στηρίξει. Μάλιστα. Ξέρετε, πολλά κινήματα, κόμματα βοηθούν, εξυπηρετούν κόσμο, πολλές φορές χωρίς να το διατυμπανίζουν. Διότι το θέμα είναι, και επανέρχομαι εδώ πάλι στην αφορμή που βρέθηκα εγώ στην πρώτη γραμμή, είναι μια πολύ λεπτή γραμμή. Εθελοντές έχουμε πάρα πολλούς, Ανδρέα. Και αυτό είναι και κακό, γιατί το ότι υπάρχει εθελοντής οδηγά το κράτος σε πλήρη εφησυχασμό. Και οι Κύπροι είμαστε εθελοντές. Είναι μια πανανθρώπινη ιδέα όμως και μια φιλοσοφία που ακόμα και σε κράτη τα οποία είναι προηγμένα και έχουν κοινωνικό έτσι μεγάλο κομμάτι, πάντα υπάρχει το θέμα. Πάντα υπάρχει και πάντα θα υπάρχει και πολύ πολύ καλό είναι να υπάρχει. Αλλά διότι ο εθελοντισμός αναπληρώνει σε πολλές περιπτώσεις. Ο εθελοντής πρέπει να είναι εκεί, να στηρίξει, να βοηθήσει όταν μπορεί και όταν έχει. Σωστό. Όχι να παίρνει όλον το βάρος της ευθύνης. Σωστό. Όσον αφορά τώρα την οικονομική δυσχέρεια, ναι, κάποιοι την εκμεταλλεύονται και με λαϊκιστικόν τρόπο προσπαθούν και αποτραβούν τον κόσμο κοντά τους. Άρα, η ευρωπαϊκή λιτότητα ας μπει επιτέλους στο περιθώριο, να αναβαθμιστούν πολιτικές οι οποίες θα έχουν ανθρωποκεντρική προσέγγιση, για να μπορέσουμε να στήσουμε έναν κράτος δικαίου, ξεκινώντας πρώτα από την Ευρωπαϊκή Σωστό. Ένωση. Σωστό. Ναι, κύριε Δημητρίου, κάτι λέγατε. Κοίταξε, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στην κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρώπη σήμερα υπάρχουν 12 εκατομμύρια αγρότες, 44 εκατομμύρια ασχολούνται με την διατροφική αλυσίδα και οι αγρότες διατηρούν και διαχειρίζονται το 48% της γης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λόγω αυτής της κατάστασης, το 40% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπανείται για θέματα κοινής αγροτικής πολιτικής. Και το λέω αυτό διότι εγώ επαγγελματικά ασχολούμαι τις τελευταίες δεκαετίες ως επαγγελματικό και διευθυντικό στέλεχος στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών. Και διαπιστώνω εδώ ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και έλλειψη ενδιαφέροντος από τους ευρωβουλευτές μας. Και το λέω αυτό διότι μετά την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας, όλες οι αποφάσεις, όπως λέγατε και στο προηγούμενο πάνελ, συναποφασίζει το Κοινοβούλιο με την Κομισιόν και κυρίως για θέματα προϋπολογισμού, πολιτικών, πού θα πάνε τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ενώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, η οποία αποφασίζει για όλα αυτά τα σημαντικά θέματα, από το 2004 που η πατρίδα μας μπήκε στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, κανένας ευρωβουλευτής δεν συμμετάσχει σε αυτή την επιτροπή. Και το λέω αυτό διότι τα προηγούμενα χρόνια, ενώ η πατρίδα μας ήταν σε καθεστώς μνημονίου και έπρεπε να αυξηθούν οι προϋπολογισμοί για την αγροτική ανάπτυξη και να επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα και στην εξωστρέφεια, αντί αυτού μειώθηκαν τα κονδύλια. Άρα σημειώνω ότι υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος και απαξίωση για τον αγροτικό κόσμο. Γι' αυτό εγώ, με την υποψηφιότητά μου, με τις λίγες δυνάμεις που έχω, με την εμπειρία που έχω αποκτήσει και τη δικτύωση όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να δικαιωθεί ο αγροτικός κόσμος. Διότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια στιγμή που διαμορφώνεται το νέο προγραμματικό πλαίσιο 2021-2027 και έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές προκλήσεις και μειώσεις των προϋπολογισμών. Γι' αυτό εμείς πρέπει να είμαστε εκεί, να δώσουμε τη μάχη μας για τον κυπριακό λαό σε όλες τις κατευθύνσεις, διότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες να αντλήσουμε πάρα πολλούς πόρους προς όφελος της πατρίδας. Πολύ καλά τα λέτε και έτσι είναι. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, να σε ευχηθώ στον αγώνα που κάνετε, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε μια τελευταία κουβέντα, ένα μήνυμα δικό σου. Ο κύριος Δημητρίου το έστειλε το μήνυμά του, το δικό σου μήνυμα. Πλησιάζει το τέλος η προεκλογική περίοδος. Είναι και η ώρα των αποφάσεων τώρα για τον κόσμο, έτσι. Είναι η ώρα των αποφάσεων. Υπάρχει θυμός. Υπάρχει πολύ θυμός από τους πολίτες μας. Ο θυμός αυτός έχει μεταλλαχθεί σε απαξίωση και αποχή. Καιρός όμως αυτόν τον θυμό να τον μετατρέψουμε σε έργο.
Και εγώ ζητώ προσωπικά από τον κάθε πολίτη ξεχωριστά να ασκήσει το δικαίωμα της ψήφου, να κατέλθει στις 26 Μαΐου στις κάλπεις και με τη ψήφο του να δώσει τα μηνύματα, να στείλει τα μηνύματα, όχι με την αποχή, με τη ψήφο του. Σωστό. Υπάρχει ελπίδα, είμαστε ένας λαός που έχουμε δύο βασικές αρετές, την πίστη μας και την εργατικότητά μας. Ας αφυπνιστούμε και να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα οποία δικαιωματικά πρέπει να έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ. Εμείς θα πάμε τώρα στην Ελεύθερη Αμόχωστο, πάμε στο Μαρίνο.